πατριώτες και να χαίρονται οι πατριώτες που γέννησαν τα παιδιά. Τέτοιους τραγουδέλεμες. Και πριν κλείσουμε και μας αποχαιρετήσουν το μεγάλο χορευτικό με το χορό Ευρωπής, θα θέλαμε να παρουσιάσουμε τους καλλιτέχνες, τον Γιάννη Κωνσταντινίδη. Μπράβο Γιάννη. Αυτά είναι δημιουργήματα των πατριωτών. Μπράβο στους πατριώτες που παντού παίρνουν άριστα. Μπράβο και σε εσάς. Γιατί νομίζω μέσα από αυτές τις ορχικές παραστάσεις σήμερα η πατρίδα στέλνει τα δικά της κλίματα. Σήμερα γίνεται κάθε Κυριακή στις 1:30 το μεσημέρι.
γεννήσαμε μια ομάδα ανθρώπων που έχει αγάπη και στον πολιτισμό και στην παράδοση. Από τις αρχές του χρόνου βαδίζουμε στους παραδοσιακούς δρόμους, στα σκαλοπάτια της παράδοσης και του πολιτισμού. Και ξεκινήσαμε πρώτα από την Ελλαδία, το δικό μας λογό, το δικό μας στέγη που γεννηθήκαμε και μας άνθρωποι, για να προβάλλουμε όλες τις ομορφιές της συμμαχίας και κατόπιν της κεντρικής Μακεδονίας. Ευχαριστούμε το Κάλα Διεπί που μας παραχώρησε 2 ώρες και έρχεται εκεί. Και νομίζω ότι η διαδικασία αυτή της προβολής των δραστηριοτήτων, των χωριών και των τοπικών κοινωνιών είναι το άνθρωπο το μέγα. Αναποκρίνεται σε βαθμό πάρα πολύ μεγάλο, σε βαθμό σημαντικό και εντυπωσιακό. Ο κόσμος το περιμένει, ο κόσμος το θέλει. Ο κόσμος θέλει να προβάλλει αυτά που παράγει και ειδικά να μεταλαμβανευτούν όλα αυτά στη μία γενιά. Και από ό,τι είδατε κι εσείς, πολλά παιδιά χορεύουν, πολλά παιδιά τραγουδούν, πολλά παιδιά περιχτέζουν παραδοσιακό όργανο. Οπότε αυτό είναι κάτι ευχάριστο και για μας που γεννήσαμε κι εμείς παιδιά. Και αυτό θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα πολιτισμού προς τους άλλους, γιατί η Ελλάδα δεν είναι αυτή η Ελλάδα που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Το Σιριάνι στην Ελλάδα θα αποβάει και θα αναδεικνύει και θα προβάλλει ομορφιές και αρετές όχι μόνο της Συμμαχίας και της Μακεδονίας αλλά και της Ελλάδας. Πώς θα μεταλαμβανεύσουμε και εμείς αυτά που φέρνουμε και ζούμε καθημερινά εδώ και θα ανταποκριθούμε στην πρόσκληση της Πιερίας. Έχουμε σε περίπου 3-4 εβδομάδες να κατασκηνώσουμε στην Ελλαδία. Πριν πάμε όμως στην Ελλαδία, θα τραβήξουμε πλάνα και θα δείξουμε δύο γονότα από το Σταυρό στις 25 του Απρίλη, στις 26 του Απρίλη από την Αγία Μαρίνα, μετά στο Τρίμεχο και από εκεί θα πάμε στην Πιερία. Έχουμε μέχρι το τέλος του χρόνου κλείσει τα κοιλιακάτικά μας και νομίζω ότι η εκπομπή από την πρώτη στιγμή αγκαλιάστηκε και θα αγαπήθηκε. Αυτό είναι η ηθική επιβράβηση, αυτή είναι η χαρά για μας. Δεν είμαστε επαγγελματίες. Αυτό που κάνουμε από πολλά χρόνια, ξέρεις και εσύ και στο ραδιό μου. Και υπηρετήσαμε αυτές τις αξίες και μέσα από συλλόγους, από τα διοικητικά συμβούλια και από όλοι. Θεωρούμε ότι η αγάπη γίνονται όλα. Καλύτερα, άσχετα. Σωστά. Γαστρονομία, σημαίνει και πολιτισμός. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην αίθουσα του Συνόλου Εστάδης Κοροκάς, όπου εδώ με μεγάλο ενθουσιασμό οι γυναίκες της πατρίδας μαγείρεψαν για τις ανάγκες της εκπομπής. Εμείς θα θέλαμε ιδιαίτερα ειλικρινά και ειλικρινέστα μέσα από την καρδιά μας να τις ευχαριστήσουμε όλες, γιατί όπως θα δείτε, τόσα πολλά παραδοσιακά κοριακά φαγητά μέχρι στιγμής δεν έχουν αντικρίσει και γι' αυτό θα θέλουμε ιδιαίτερα να τις συγχαρούμε. Επειδή όμως ο χρόνος είναι κρίμα και ό,τι έχει παρασκευαστεί εδώ, ό,τι φαγητό και γλύκισμα, ο κόσμος περιμένει με ανυπομονησία έξω να φάμε, να πιούμε, να διασκεδάσουμε και οι οργανωπαίκτες είναι εδώ. Ας δώσουμε την ευκαιρία στον πρόεδρο, στον Αντώνη Μαγγελίδη, σε συντομία χρόνια, για να μας παρουσιάσει ποιες οι γυναίκες που μαγείρεψαν και τι. Πρόεδρε. Καταρχήν, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε το Πέλα TV, την εκπομπή Συνδυάνη στην Ελλάδα. Το Μελέτη του Συρμανίδη, το οποίο θα απολαμβάνονται στις εκπομπές. Και όλο τους υποδείκτες, τους καμέραμα, όλους τους ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνουν για να παρουσιάσουν να κάνουν το αφιέρωμα στην πατρίδα. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω τα μέλη του Συμβουλίου, όλα τα οποία από το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με την Εκπαιδευτική Επιτροπή είναι 18, τα οποία αποτελεί και παγκόσμιο χώρο. Και για την προσπάθεια την οποία κάνουμε όλοι μαζί για το παιδιό. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω και αυτές τις γυναίκες που μετά από τις γιορτινές μέρες που είχαν πάρα πολλές δουλειές για να κάνουν, εδώ τις αφιέρωσαν ώρες και ήδη για να κατασκευάσουν αυτά εδώ τα περίφημα φαγητά, τα οποία αν υπολογίσουμε ότι τα ποντιακά φαγητά είναι πλούσια σε αριθμό, είναι μεγάλος αριθμός των ποντιακών, νομίζω και αυτά είναι δεικτικά αυτά τι μπορούν να κάνουν οι πόντιοι και βλέποντας εμένα θα καταλάβουν ότι τι σημαίνει ποντιακό φαγητό. Πάλι σκυλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Συλλόγου τις κυρίες αυτές, οι οποίες παρασκεύασαν από τον Σοφούλου Σοφία, Καγγελίδου Μωυσίδου Μαρία, Καγγελίδου Ναυσικά, Καγγελίδου Μάρθα, Καγγελίδου Νίνα, Καγγελίδου Παραπαϊδού Χριστίνα, Κακουλίδου Παπαδοπούλου Νίνα, Καραβασιλίου Παρθένα, Κουπίδου Δαμιανή,
Κουπίδου Ειρήνη, Κουπίδου Ρίτσα, Κουπίδου Δαμιανίδου Ρούλα, Κουπίδου Τασούλα. Κράτη Κλεμπρίου Ταΐσια, Μουρατίδου Ελευθερία, Μουρτσίλα, Χρυσοστομίδου Εύη, Ορφανίδου Βάσου, Παπαδοπούλου Αλεξία, Προυσανίδου Αγγέλα, Σιδηροπούλου Ορφανίδου Τασούλα, Ιφαντίου Δησαΐα, Ιφαντίου Ευτυχία. Επίσης, φυσικά ευχαριστούμε όλες τις γυναίκες, γιατί σταδιακά όλα τα χρόνια κάνουν. Αλλά είμαστε εμείς υποχρεωμένοι στο εξής, αυτές οι οποίες παρασκευάζουν, αυτή είναι η αμοιβή τους, το να τους ευχαριστούμε δημόσια. Με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον κύριο Καγγελίδη. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Είδαμε μια τέτοια όμορφη εκδήλωση. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο τη δράση του Συλλόγου και αυτό που παρακολουθήσαμε. Καταρχήν, τη δράση του Συλλόγου για τις θέματα εκδηλώσεων ξεκινάνε από το χειμώνα. Πάνω στις γιορτές στα Χριστούγεννα, στην Πρωτοχρονιά, με την κουπή της Βασιλόπιτας. Μετέπειτα κάνουμε τα κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα, με δωρεάν φασολάδες, λαγάνες, όλα τα πάντα. Δωρεάν για όλο τον κόσμο, όλες τις περιοχές, και έρχονται πολλοί κόσμος εδώ. Το έχουμε καθιερώσει έτοιμο. Μετέπειτα συμμετέχουμε κάποιες εκδηλώσεις τέτοιες, οι οποίες για την προβολή του χωριού. Μετά μπαίνουμε κάνουμε το θέμα της μνήμης της γενοκτονίας. Είναι η μέρα μνήμης, λέμε, γιατί η αναγνώριση της γενοκτονίας έγινε από άλλα κράτη εκτός στην Ελλάδα. Δεν είχαμε την τιμή σαν πόντι να μας αναγνωρίσουν οι Έλληνες και μάλιστα και πόντι οι βουλευτές να κάνουν αναγνώριση γενοκτονίας, γιατί φοβούνται φαίνεται τους Τούρκους. Έτσι, ο Πάπας δεν τους φοβήθηκε, τους φοβάται η δικιά μας η κυβέρνηση, η οποία είναι πάντα. Νομίζω ότι 450 χρόνια δεν έκαναν υπόδειο, είναι και υπόδειο στην πολιτική, την εξωτερική τους. Κάνουμε την εκδήλωση της γενοκτονίας εδώ και μάλιστα εδώ πριν 2 χρόνια έγιναν οι κεντρικές εκδηλώσεις της γενοκτονίας του νομού ολόκληρου. Αυτό συμβαίνει, γίνεται πάντα στις πρωτεύουσες και έτυχε μόνο η πατρίδα, σαν χωριό, να γίνει σε όλη την Ελλάδα κεντρική εκδήλωση σε αυτό το μνημείο εδώ. Το οποίο τέτοια μνημεία, εντάξει, δεν χαιρόμαστε να έχουμε μνημεία, αλλά είναι από τα πιο αξιόλογα μνημεία και λείπουν τουλάχιστον και στην περιοχή της Μακεδονίας. Από εκεί και πέρα κάνουμε τις εκδηλώσεις τις πολυήμερες, 7 ημέρες. Οι εκδηλώσεις ήταν 6 ημέρες, φέτος κάνουμε 7 ημέρες με χιλιάδες κόσμους στο γήπεδο, με διάφορους καλλιτέχνες, όχι μόνο πόντιους, κριτικούς, λαϊκούς, για μικρασιάτες, τα πάντα. Είναι 7 μέρες εκδηλώσεων, τα οποία με παραδοσιακή μουσική. Με παραδοσιακή μουσική πάντα. Ναι, μεν ο κόσμος ζητάει και λίγο να μην είναι παραδοσιακή. Το σκεφτόμαστε, θα δούμε φέτο μήπως φέρουμε και για τους βλάχους που λένε, υπάρχουν όλα τα ακούσματα. Μήπως φέρουμε και κάποιο όνομα από αυτά που λένε τα μεγάλα ονόματα λαϊκού πενταγράμμου. Γίνεται το 7 ημέρο, γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Μετά γίνονται όσον αφορά οι δραστηριότητες πέρα από τα χορευτικά τμήματα, πέρα από τα τμήματα του ΣΚΑΚΙ, πέρα από τα τμήματα της ζωγραφικής, πέρα από όλα τα τμήματα αυτά τα οποία προσπαθούν με εκμάθηση υπολιακής γλώσσας. Έχουμε, όπως είδατε, πολλούς καλλιτέχνες από το χωριό, τους οποίους τους στηρίζουμε, τους κρατάμε, τους ενισχύουμε τα παιδιά αυτά, τουλάχιστον επαγγελματικά σήμερα. Πιο εύκολα λίγο να πάρεις ένα μεροκάμα σαν καλλιτέχνης παρά να σπουδάσεις στο Πολυτεχνείο να βρεις δουλειά, δεν βρεις ποτέ. Άρα κοιτάμε για αυτόν τον τομέα, τον επαγγελματικό, τον καλλιτεχνικό, στα παιδιά να τα στηρίξουμε. Από εκεί και πέρα κάνουμε εκπαιδευτικές εκδρομές ή και ψυχαγωγικές για τον κόσμο. Πριν λίγες μέρες είχαμε πάει στο Βόλο 5 λεωφορεία με δωρεά μετάβαση και του κόσμου. Εννοείται τα παιδιά και τα γεύματα τους δωρεά. Κάνουμε αιτήσεις έτσι πολλές. Έχουμε κάνει Βόλο, Γιάννενα, Αλεξανδρούπολη, Ξάντη, Καβάλα,
Γύρισαν την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα γυρνάμε τον κόσμο, γιατί αυτό έμεινε σε αυτήν την κρίση. Δυστυχώς, άμα δεν σταθούν και οι σύλλογοι δίπλα στον κόσμο, λίγο ο κόσμος είναι απελπισμένος. Και εκείνο που ευχόμαστε και κοιτάμε τον Θεό, μήπως κάτι μπορούμε να πάμε προς το καλύτερο. Γιατί κακά τα ψέματα ο κόσμος δεν με τους πολιτικούς και με τα κόμματα άρχισε να αμφισβητεί τη θέλησή τους να κάνουν κάτι καλό. Ελπίζουμε η καινούργια κυβέρνηση να κάνει κάτι για την νεολαία, για εσάς. Εμείς τα λέμε νεολαία για εσάς και για τα παιδιά τα δικά μας, που δυστυχώς η γενιά η δική μου δεν έκανε τίποτα, δεν μας έφερε τίποτα. Ήμασταν απαθείς, καθόμαστε στην πάντα. Γιατί τα είχατε και λίγο... Δανειζόμασταν και μας τα δίνανε, μας διπλασιάζαν τους μισθούς, μας κάνανε εκείνο, μας είχαν άνετους. Και έλεγαμε κι εμείς, άσε ρε φίλε. Δεν τα έλεγα εγώ αυτά. Άμα δείτε βίντεο, εμένα και πριν από 10 χρόνια σε εκδηλώσεις αυτού του συλλόγου, είτε από εδώ, είτε από σε διάφορα κέντρα που γινόταν οι χωροί, είτε σε. Ήμουν εκείνος ο οποίος έλεγα ότι αυτή η αγωνία των νέων και αυτή. Δεν θα βγει σε καλό. Και δεν βγήκε σε καλό. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να ξεριζώνεσαι σήμερα. Μιλάμε εδώ σε ένα μνημείο, το οποίο είναι ένα χωριό ξεριζωμένο. Αλλά φαντάζεστε τι ξεριζωμός είναι να σπουδάσεις εδώ, να μεγαλώσεις και να πας να δουλέψεις για ένα κομμάτι ψωμί στο εξωτερικό. Αυτός ο ξεριζωμός είναι ακόμα δυσκολότερος και χειρότερο. Γι' αυτό ας κρατήσουν οι θύνοντες και αυτοί που κυβερνούν, τουλάχιστον την νεολαία. Έτσι, όλοι οι νέοι φύγανε έξω να δουλέψουν με ρουκάμα. Πιάσε την νεολαία. Θα ήθελα να μου πείτε η νεολαία πώς στηρίζει την παράδοση των ποντίων. Πώς τη δέχεται. Κοιτάξτε, εγώ θα το πω με πίκρα ότι παλαιότερα, γιατί είμαι πρόεδρος πάρα πολλά χρόνια, ξεχνάω και πόσα χρόνια είμαι, και θέλω να αποχωρήσω και το λέω και προσπαθούμε με τα παιδιά, έχουμε εμείς τώρα μία γίνηση με τα παιδιά, όντως είναι κοντά στο σύλλογο. Παλαιότερα υπήρχε μία διαφορία, πριν δηλαδή 3, 4, 5, 6, 7 χρόνια, η νεολαία δεν... τώρα άρχισε η νεολαία να είναι κοντά, αλλά να είναι κοντά στο σύλλογο όταν δείξεις και εσύ ότι θέλεις να το βοηθήσεις, ότι βλέπουν ότι κάνεις μία προσπάθεια, έτσι, γιατί σήμερα η νεολαία τι θέλει, εκείνο. Πέρα από τις δραστηριότητες αυτές, θα ήθελα να σας πω ότι ο σύλλογος αυτός ίσως είναι μοναδικός σύλλογος, ο οποίος βοηθάει, έχει κοινωνικό ρόλο. Δηλαδή κάθε χρόνο βοηθάμε είτε γεροκομεία, είτε κοιμαέδη, είτε άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα ευστηρίζουμε με πολλά λεφτά, στηρίξαμε να χτίσουμε την εκκλησία, την καινούργια του χωριού μας, το δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο, παιδιά Ακαδημίας Ποδοσφαίρου, όλα είναι ο σύλλογος κοντά. Μπράβο. Δηλαδή τα ενισχύουμε οικονομικά και τα στηρίζουμε όλους αυτούς. Μπράβο σας. Είστε άξιοι που συνεχίζετε έτσι αυτό το έργο και ο σύλλογος μπορεί να στηρίξει και το χωριό. Υποχρεούμαστε να στηρίζουμε, έτσι, και το λέω και, έτσι, γιατί δεν δημοσιοποιούνται και άτομα τα οποία έχουν κάποια ανάγκη. Είναι ανήμπορο να βγάλουν το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα, σίγουρα είναι. Δηλαδή, χωρίς να γνωρίζει κάποιος, είναι δίπλα για να βοηθήσει κάποιες οικογένειες οι οποίες έχουν ανάγκη έστω να βγάλουν εκείνο το λίγο το κρέας για να φάνε. Έτσι, είμαστε και σε αυτήν την περίπτωση κοντά και στις εκδηλώσεις που κάνουν πάντα λέμε: όποιος δεν έχει, έρχεται με όλο το θάρρος να βρει ένα από το συμβούλιο και να πει να φάει και να πιει τζάμπ. Δηλαδή, δεν είναι εδώ για να κάνεις κάτι. Είναι, εκεί είναι το μεγαλείο. Να μπορεί κάποιος που δεν έχει να διασκεδάσει. Όχι να ακούει απευθείας από την τηλεόραση που έχουμε τις εκδηλώσεις μας, ιδίως τις καλοκαιρινές, αλλά να είναι παρόν. Άλλο να ζεις εκεί και να χαρείς. Έτσι, τι νοεί. Έτσι. Και νομίζω ότι πάντα ο φτωχός είναι και ντροπαλός. Έτσι, γι' αυτό πάντα λέω να μην ντρέπονται, γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε. Εγώ θα σου ρωτήσω κάτι άλλο, τη γλώσσα. Συνεχίζετε, μιλάτε. Γιατί ρώτησα και πριν τα παιδιά, μιλάνε λίγο, αλλά... Κοιτάξτε, ήρθαν οι γονείς. Εγώ και τώρα παρουσίαζα και τα ποντιακά φαγητά, ή άμα τύχει με πόντιο, δεν μιλάω ελληνικά, μιλάω ποντιακά. Γιατί τα ποντιακά είναι αρχαία ελληνικά. Άρα, έτσι, να μην με κατηγορείς κανένας, γιατί πάντα τα μιλάω με ποντίους ή απευθύνομαι, πάντα ποντιακά. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι φταίνει οι γονείς. Εντάξει, εμείς τώρα θα μάθουν και τη σωστή γλώσσα, γιατί και αυτή η γλώσσα, καλύτερη ποντιακή γλώσσα την ακούσετε στον Κάφκασο, άμα πάτε τώρα, ή στη Γεωργία ή εκεί που είναι η πόντη, που δεν αλλοιώθηκε η γλώσσα που μιλάμε εμείς ποντιακά. Μερικές φορές μπερδεύουμε κάποιες λέξεις και δεν λέμε τις ποντιακές, λέμε τις ελληνικές ή μπορεί να πούμε και κάποια τουρκική λέξη μας. Έτσι, γιατί ζούσαν μαζί και υπάρχουν και αυτό το μπέρδεμα.
οι επιρροές οι οποίες υπάρχουν. Όλα τα παιδιά γνωρίζουν τα μικρά, τα πονδιακά. Δηλαδή, αν μιλήσει, καταλαβαίνουν τι λες. Αλλά καλό είναι οι γονείς, γι' αυτό κάναμε τώρα και ψάχνουμε σωστό δάσκαλο, το οποίο να μάθει σωστά τα πονδιακά. Γιατί όταν μαθαίνεις μια γλώσσα, δεν είναι να τη μάθεις είτε είναι βλάχικα. Για να μάθεις τις λέξεις, θα τη μάθει. Σκοπός είναι να τη μάθει. Και αν τη μάθει την πονδιακή γλώσσα, θα πάρει και το Ευαγγέλιο, θα πάρει και το και τα αρχαία ελληνικά για ξένα να τα μεταφράζει. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι και εδώ τα στοχορευτικά δεν είναι πόντιο. Αγαπάνε τα πονδιακά και βλάβους έχουν. Και θα πω και οι Αλβανούς, οι οποίοι αγαπάνε την Ελλάδα και πηγαίνουν και στην Εκκλησία και βαφτίζονται και όλα, είναι στοχορευτικά. Αλλά αισθάνονται Έλληνες. Όντως δεν είναι από αυτούς που λένε τους. Γιατί δεν θα στέλνουν τα παιδιά τους. Αυτοί που πάνε και στην Εκκλησία και όταν πηγαίνουν στην Εκκλησία θα κάνουν το σταυρό και θα χορέψουν μαζί εδώ. Δηλαδή δεν κλείσει τόσο σύνολος. Σύλλογος όποιος θέλει έρχεται εδώ, δεν πληρώνεις κανένας, ούτε μέλος, ούτε μαθητής για να χορευτεί. Τα μαθήματα πότε γίνονται? Μαθήματα είναι ανάλογα και πώς θα γίνουν με τα προγράμματα, να βολεύουν και τα παιδιά. Αλλά συνήθως γίνονται σε αργίες, δηλαδή Σαββάτο, γιατί αρχίζουν και τα φροντιστήρια τους εδώ, γίνονται Σαββάτο και υπάρχουν Σαββάτο, δύο φορές την εβδομάδα τα είχαμε και τώρα έχουμε και τμήμα για μεγάλους. Ποιες είναι οι ηλικίες, αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Τα παιδιά που ξεκινάνε από 2 χρονών και φτάνουμε μέχρι, θα δείτε, και τον πρόεδρο του χωριού ποντιακά μαθαίνει και όλοι έρχονται, γιατροί, δικηγόροι από τη Βέρεια, πολλοί κόσμος και 60, 60, 70 έρχονται και κάνουν τις πρόβες. Δεν είναι ότι να μάθουν, έρχονται και κάνουν και πρόβες. Δηλαδή γυμνάζονται την εβδομάδα μία φορά. Αν θυμάμαι καλά, είναι η Δετάρτη ή Πέμπτη αυτή. Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε μία ευχή στα ποντιακά, έτσι για όλους όσους μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Εγώ θα πω ίαν και ευλογίαν σε όλον τον κόσμο. Και να πω και μία αυτή, μία άλλη ευχή, να τερούν η τρανή αυτή που κυβερνούν μας, να έχουν μυαλό για να λύνουν τα προβλήματά μου τα πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ.